τον ίδιο χώρο, την ίδια περίοδο, ας πούμε. Πάει πολύ παλιά η ιστορία μας, γιατί εγώ τον έβγαλα στο χώρο. Συμπτωματικά. Τον έβγαλα στο χώρο, τον στείλαμε με την Αταλία να γνωρίσει την άλλη. Είσαι τόσο μεγάλο, συγγνώμη τώρα. Εγώ μεγάλωσα με εσένα. Σε έβγαλε στο Λάμπι Λιβγεράτο. Είμαι τόσο μεγάλο. Και γιατί φαίνεσαι μικρότερο από όλου μα. Θα τρελαθώ τώρα, δηλαδή. Τι κάνει. Έχει βρει το μυστικό και δεν μα το λε. Υπάρχουν μυστικά τα οποία πρέπει να τα κρατάει τον εαυτό. Εντάξει, αγόρι, γι' αυτό και λέγονται μυστικά. Είναι μυστικά. Είμαι το 62 γεννηθή. Α, ναι. Το 68 είμαι εγώ, εντάξει. Και αν θέλει ένα μικρό tip, το οποίο θα το έλεγα ούτω ή άλλω και πρέπει να το ακούσει ο κόσμο, είναι ότι γενικά, επειδή κάνουμε μια δύσκολη δουλειά, εγώ ειδικά με τα ξενύχτια πάρα πολύ, δεν πίνω και δεν καπνίζω, που είναι πολύ σημαντικό. Και γενικά έχω κρατήσει τη ζωή μου το πάνε με τον άριστον. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπράβο. Το Λάμπι τον έβγαλα στο κλαρί, γιατί έκανα το πολύ ωραίο τραγούδι που έγινε. Ο νέος όμως, είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Και μετά όταν τον είδα έτσι όπως ήταν, άκουγα διάφορους ότι μπορεί να τον παίρνει τηλέφωνο, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είμαι. Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά. Δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική βοήθεια. Και τον βοήθησα όταν έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, τι έγινε και διακόψατε τις σχέσεις? Γιατί τον είχαμε καλέσει το χειμώνα στην εκπομπή και ήταν τότε που είχαμε μάθει ότι σταμάτησε. Μόλις ναι, ήταν ένας κύκλος που τον άνοιξα εγώ και τον έκλεισα εγώ, αλλά είναι κάτι που είναι προσωπικό και δεν θέλω να επεκταθώ. Μάλιστα. Ωραία. Άρα να τραγουδήσουμε. Είναι η ώρα. Αυτός είναι ο κύκλος που είναι πάντα ανοιχτός. Τραγούδια αγαπημένα που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Θα σας πω πρώτα το καινούργιο και το πρώτο. Εννοείται. Έχω άγχος να μάθει ο κόσμος. Θα το μάθει ο κόσμος. Θέλω να με θέλεις. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το στούντιο. Πριν 800.000 χρόνια. Πριν από 830 χρόνια τραγούδισε, μάλλον έκανε το βίντεο κλιπ για το Stop.